Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, ευχαριστώ πολύ Νίκο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτό το σεμινάριο. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές για την ευγενική αυτή πρόσκληση. Είμαι πάντα πολύ χαρούμενη να μιλάω για τα ερευνητικά μου, για τις ερευνητικές μου ασχολίες και τα αρχαία εφάσματα. Θα κάνουμε κάποια εισαγωγικά και μετά θα περάσουμε στο κυρίως θέμα. Να αρχίσουμε από τα πολύ βασικά. Η κατασκευή υφασμάτων αποτελεί πανάρχη ανθρώπινη τέχνη, πολύ παλαιότερη από τη μεταλλουργία και από την κεραμική. Στο ελληνικό φαντασιακό, πρόκειται για δώρο της θεάς Αθηνάς στους ανθρώπους. Έτσι, της θεάς της Μύτιδος, της εν τέχνου δηλαδή Σοφίας. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η θεά Αθηνά δίδαξε στους ανθρώπους διάφορες τέχνες. Ανάμεσα στις οποίες, πώς να κατασκευάζουν τα πλοία και να πλέουν στις θάλασσες, πώς να δαμάζουν τα άλογα και να τα υπέρουν, και πώς να υφαίνουν υφάσματα στον αργαλιό. Με το επίθετο «εργάνη», η Αθηνά ήταν προστάτηδα όλων των τεχνών και όλων των δημιουργών, στο πλάι του Ηφαίστου. Ο ναός στην αγορά των Αθηνών, το γνωστό μας θυσίο Ηφαιστείων, φαίνεται πως ήταν αφιερωμένος στον Ηφαίστο και την Αθηνά εργάνη μαζί και τα λατρευτικά τους αγάλματα έστεκαν πλάι-πλάι. Από τα παμπάλαια χρόνια, οι δημιουργοί απέδιδαν τιμές και στην Αθηνά Εργάνη και στον Ήφαιστο, στην κλασική περίοδο συγκεκριμένα στην εορτή των Χαλκίων. Εξαιτίας της καταβολής τους λοιπόν από την Αθηνά, τα υφάσματα στην αρχαία Ελλάδα, όπως φυσικά και σε άλλες κουλτούρες, θεωρούνταν ένδειξη πολιτισμού και τέχνη μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Η αρχαιολογία του υφάσματος είναι σχετικά πρόσφατος τομέας που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική δυναμική. Πλέον έχουμε αντιληφθεί πως ο αριθμός καταλήπων αρχαίων υφασμάτων που διαθέτουμε στην Ελλάδα είναι σημαντικός. Και ολοένα ανακαλύπτονται και νέα ευρήματα. Σχεδόν δεν το ξέρει ο κόσμος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά υφάσματα από την αρχαία Ελλάδα. Μέσω νέων επιστημονικών εργαλείων και αναλύσεων, είμαστε στη θέση να μελετούμε τα ευρήματα αυτά, ανεξαρτήτως της κατάστασης διατήρησής τους και των διαστάσεών τους. Παράλληλα, εξετάζουμε και όλες τις άλλες πηγές, τα εργαλεία κλωστοφαγωγίας, που δίδουν πολύτιμες πληροφορίες για τους τύπους υφασμάτων που κατασκευάζονταν σε συγκεκριμένα μέρη. Κάθε εργαλείο χρησιμοποιείται για την κατασκευή συγκεκριμένων τύπων υφασμάτων. Δεν κάνουν όλα για τα πάντα. Συνεπώς, αναλόγως τι ήθελαν να κατασκευάσουν, χρησιμοποιούσαν τα κατάλληλα εργαλεία. Όταν λοιπόν τα βρίσκουμε, με μία αντίστροφη διαδικασία αντλούμε πληροφορίες για τα είδη υφασμάτων που ήταν αυτά σε θέση να κατασκευάσουν, λεπτά, χοντρά, πυκνά ή αραιά. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που συλλέγουμε. Εκτός από τα εργαλεία, μελετούμε φυσικά και την εικονογραφία σε όλα τα μέσα, έτσι, τοιχογραφίες, αγιογραφία, γλυπτική, μικροτεχνία και ούτω καθεξής, η οποία δίδει πολλά στοιχεία τόσο για τα ενδύματα, αλλά και για τα χρηστικά υφάσματα, καθώς και τεχνικά στοιχεία για τρόπους κοσμητικής, αλλά και ενδείξεις για την οργάνωση της παραγωγής και τα εργαστήρια. Φυσικά και οι γραπτές μαρτυρίες της κάθε εποχής δίδουν ποικίλα στοιχεία και βοηθούν στην κατανόηση τόσο τεχνικών λεπτομεριών όσο και κοινωνικών θεμάτων. Και τέλος, οι αρχαιολογικές εγκαταστάσεις από διαφορετικές περιόδους μας δίδουν αυτά στοιχεία για διαφόρων ειδών εργαστήρια σχετικά με την κατασκευή υφασμάτων. Σήμερα διαθέτουμε στοιχεία που υποδεικνύουν υψηλή τεχνογνωσία στον τομέα των υφασμάτων στην Ελλάδα ήδη από την νεολιθική εποχή. Η τεχνική όμως είναι πιο απτή
και πιο εύκολα κατανοήσιμη από τις κοινωνικές παραμέτρους και τις λεπτομέρειες της οργάνωσης της παραγωγής. Πρώιμες πηγές από τα αρχεία της γραμμικής β' γραφής μαρτυρούν πολλές πληροφορίες για την κατασκευή υφασμάτων από την πρώτη ύλη ως το φινίρισμα του υφάσματος και δίδουν επίσης στοιχεία για εργάτες και κάποιες εξειδικεύσεις. Μεταγενέστερες μαρτυρίες για επαγγέλματα, εργαστήρια, εξειδικεύσεις, ανθρώπινο δυναμικό κρύβονται μέσα σε κείμενα άλλων θεματικών και μας προσφέρουν υλικό για να προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε την εικόνα ή τις εικόνες της οργάνωσης της παραγωγής ανά εποχή και ανακοινωνία. Σήμερα θα ήθελα να πω δύο λόγια για την εικόνα που έχουμε για τις κοινωνικές παραμέτρους και την κοινωνική οργάνωση της κατασκευής των υφασμάτων στην κλασική περίοδο και συγκεκριμένα στην κλασική Αθήνα, που είναι και ο χώρος και ο χρόνος που έχω προσωπικά μελετήσει περισσότερο. Η επιλογή αυτή έγινε διότι πρόκειται και για ένα μέρος και για μία περίοδο για την οποία διαθέτουμε πληθώρα πηγών. Τα τελευταία χρόνια έχει ανακαλυφθεί σημαντικός αριθμός καταλήπων υφασμάτων από την κλασική Αθήνα, που συμπεριλάμβανε φυσικά ολόκληρη την Αττική, και μεγάλος αριθμός εργαλείων κλωστοφαντουργίας, όπως σφονδύλια για την κατασκευή της κλωστής και αγνήθες, τα υφαντικά βάρη για την ύφανση στον αγκαλιό. Η πλούσια εικονογραφία της εποχής προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία για υφάσματα και χρηστικά, για ενδύματα και χρηστικά υφάσματα, καθώς και για την διακόσμησή τους. Και τέλος, τα γραπτά κείμενα, που πολύ συχνά είναι γραμμένα από Αθηναίους και μιλούν για την Αθήνα, αποτελούν ουσιαστική πηγή πληροφοριών για όλες τις πλευρές της κατασκευής των υφασμάτων. Παρόλη την πλούσια γραμματεία, όμως, τα στοιχεία που διαθέτουμε για την οργάνωση της παραγωγής είναι διασκορπισμένα, λιγοστά, και μας αφήνουν με πολλά κενά που πρέπει να καλύψουμε. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για ορισμένα δεδομένα, ενώ άλλα παραμένουν θολά και δεν μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε μία εντελώς ξεκάθαρη εικόνα για την τυπική κοινωνική δομή του τομέα των υφασμάτων και της κατασκευής τους. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στην οργάνωση της παραγωγής, θα ήθελα να πω δύο λόγια εισαγωγικά για τα υφάσματα στην κλασική περίοδο, για να πάρουμε μία έτσι βασική εικόνα για τα τεχνικά πράγματα. Τα πιο κοινά υλικά των υφασμάτων στην κλασική Αθήνα ήταν το μαλλί πυροβάτου και το λινάρι. Οι γραπτές πηγές παρουσιάζουν το μαλλί ως την κατεξοχήν πρώτη ύλη για υφάσματα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την αρχαιολογική πραγματικότητα, όπου το μαλλί είναι εξαιρετικά σπάνιο λόγω των συνθηκών διατήρησης. Το λινάρι είναι το υλικό που βρίσκεται συχνότερα στα υφάσματα από την κλασική Αθήνα, ενώ οι αναφορές στις γραπτές πηγές είναι πολύ πολύ λιγότερες από εκείνες για το μαλλί και πολύ συχνά αφορούν άντρες. Άλλα υλικά είναι το βαμβάκι και η κάναβη. Και τα δύο αυτά είναι υλικά που δεν φύονται υποτίθεται στην Ελλάδα. Τα τρία υφάσματα που ανακαλύφθηκαν στους Τράχωνες από τον 5ο αιώνα π.Χ. Είναι φτιαγμένα το ένα από λινάρι, το άλλο από κάναβη και το άλλο από βαμβάκι και είναι από τα ελάχιστα ευρήματα που έχουμε. Με το βαμβάκι έχουμε δύο υφάσματα, κάναβη μόνο αυτό. Αυτά τα υφάσματα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι είναι εισαγωγές, αλλά θα έπρεπε να... η στέψη της κλωστής είναι ζέντα, έτσι όπως είναι πάντα στην Ελλάδα, ενώ στην Αίγυπτο, ας πούμε, τις άλλες περιοχές είναι S. Οπότε αυτό είναι κάτι που μας δείχνει ότι πράγματι αυτά τα υφάσματα μάλλον έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Γραπτές πηγές επίσης υποδεικνύουν ότι ποικιλίες άγριου μεταξιού ήταν σε χρήση κατά την κλασική περίοδο στην Αθήνα. Αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα μεταξωτό ύφασμα. Παλαιότερες μελέτες μιλούσαν για ύπαρξη μεταξιού σε υφάσματα από τον κεραμικό του 5ου αιώνα,
Αλλά πλέον έχουν διαψευθεί, οπότε δεν έχουμε αρχαιολογικό κατάλοιπο. Στα υφάσματα τέλος χρησιμοποιούνταν και μεταλλικές κλωστές, όπως η επάργυρη κλωστή με την οποία έχει δημιουργηθεί αυτό το κέντημα, θα το ξαναδούμε στη συνέχεια, με τα λιονταράκια από το κοροπή της Αττικής. Περνάμε τώρα στις τεχνικές κατασκευής της κλωστής. Ως προς το γνέσιμο, λοιπόν, τα περισσότερα υφάσματα που έχουν μελετηθεί έχουν μονές κλωστές στρέψεις Z, δεξιόστροφες, δηλαδή γνεσμένες με αδράχτη. Αυτή η τεχνική απεικονίζεται πάρα πολύ συχνά στην εικονογραφία, στην ιδιογραφία, όπου βλέπουμε τη ρόκα, το αδράχτη με το σπονδύλι στο κάτω μέρος και πολλές φορές και έναν κάλαθο που είχε τις κλωστές και τα σύνεργα της εργασίας. Από την εικονογραφία κυρίως μαθαίνουμε και για το επίμητρο, αυτό το εργαλείο που βλέπουμε εδώ. Ήταν ένα προστατευτικό εργαλείο κεραμικό που τοποθετούνταν στο μυρό και πάνω στη βραχιά του επιφάνεια οι γυναίκες έστριβαν τις ίνες για να δημιουργήσουν μία πρώτη παχιά κλωστή που εν συνεχεία γνεθόταν με το αδράχτη. Τα πύληνα σπονδύλια είναι ο πιο συχνός αρχαιολογικός μάρτυρας της διαδικασίας αυτής. Παρότι λοιπόν το γνέσιμο με το αδράχτη ήταν η πιο κοινή κατασκευή κλωστής στην αρχαία Ελλάδα, νέες μελέτες υποδεικνύουν ότι και οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν μία τεχνική που ως τώρα τη γνωρίζαμε από την Αίγυπτο και λέγεται στα αγγλικά splicing, στην ελληνική ο εγκύτερος όρος είναι το αμάτισμα. Πρόκειται για μία μέθοδο που κατασκευάζει, μπορεί να κατασκευάσει πάρα πολύ λεπτές κλωστές, χωρίς αδράχτη. Ενώνονται ή είναι συνών μεταξύ τους από άκρη σε άκρη και σχηματίζουν πάρα πολύ λεπτές κλωστές. Σε αυτό το ύφασμα από το κεραμικό, λινό ύφασμα από το κεραμικό του 5ου αιώνα, οι κλωστές είναι εξαιρετικά λεπτές, 0,070 χιλιοστά. Είναι κάτι εξαιρετικά λεπτό και είχαμε τη τύχη εδώ πέρα να βρούμε το σημείο ένωσης των δεσμών των ινών μεταξύ τους. Ως προς τις τεχνικές κατασκευής των υφασμάτων, ο κοινός αργαλιός στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο όρθιος αργαλιός με βάρη. Έτσι λέγεται, τον βλέπουμε πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Ήταν κατά κύριο λόγο στημένο στον τοίχο, έχει δύο κάθετους δοχούς, το στείνανε στον τοίχο. Ιστός όρθιος, ιστός από το ίστιγμι, κάτι που στέκεται όρθιο. Λοιπόν, είναι ο κοινός αργαλιός. Τον γνωρίζουμε από αρχαία κείμενα, από απεικονίσεις και κυρίως από τα πολυάριθμα ευρήματα υφαντικών βαρών, των αγνήθων, που είναι και τα μόνα αρχαιολογικά ίχνη του αργαλιού αυτού. Μπορούμε να τα δούμε εδώ, ας πούμε. Αυτά χρησιμεύονταν για να κρατάνε τις κάθετες κλωστές τεντωμένες, καλά τεντωμένες, έτσι ώστε να μπορεί να περάσει η κλωστή του υφαριού. Φυσικά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται παράλληλα και διαφορετικά είδη αργαλιών που δεν αφήνουν ίχνη, όπως παραδείγματος χάρη ο όρθιος αργαλιός με δύο δοκούς, αλλά δεν έχουν απεικονιστεί ποτέ, δεν έχουμε καμία μαρτυρία για τέτοιους αργαλιούς. Σχεδόν όλα τα υφάσματα από την κλασική περίοδο είναι κατασκευασμένα με απλή ύφανση. Όπως το λέει το όνομα, το υφάδι περνάει κάτω και πάνω από ένα στιμόνι. Τα υφάσματα αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε υφάσματα με ισορροπημένη απλή ύφανση, όταν υπάρχει περίπου ο ίδιος αριθμός κλωστών σε κάθε κατεύθυνση, και σε υφάσματα με απλή ύφανση, στην οποία υπερτερεί το ένα σύστημα κλωστών. Στην περίπτωση της αρχαίας Ελλάδας, συνήθως τα υφάδια. Τώρα, η απουσία ποικιλία υφάνσεων εξισορροπείται από μία σειρά πρόσθετων στοιχείων, όπως το πάχος των κλωστών, η πυκνότητα του υφάσματος, η ποιότητα και η διακόσμηση, που όλα επηρέαζαν την τελική εμφάνιση του υφάσματος. Παρατηρούμε ότι η εμφάνιση υφασμάτων με την ίδια ύφανση δεν είναι πάντοτε η ίδια. Έτσι. Βλέπουμε εδώ όλα αυτά τα υφάσματα είναι ισορροπημένη απλή ύφανση από τον 5ο αιώνα
από την Αθήνα. Αντιθέτως, βλέπουμε εδώ την άλλη απλή ύφανση, όπου υπερτερούν τα εφάδια. Διαφοροποιείται το αποτέλεσμα σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που μόλις σας αναφέρουμε. Τώρα, παράλληλα με το κάθε τοργαλιό με βάρη, οι γραπτές πηγές, η εικονογραφία, αλλά και ορισμένα υπολείμματα υφασμάτων υποδεικνύουν τη χρήση και άλλων τεχνικών κατασκευής. Παραδείγματος χάρη, για την κατασκευή των στενών υφασμάτων, που τόσο συχνά βλέπουμε στην εικονογραφία, απαιτούνταν η χρήση μικρών και στενών εργαλειών και διαφορετικών τεχνικών, όπως η ύφανση με καρτέλες, ένας άλλος τύπος εργαλείου. Αρχαιολογικά ιδρύματα και εικονογραφικά στοιχεία υποδεικνύουν επίσης τη χρήση μιας πλεκτής τεχνικής, που λέγεται σπράγγ, εδώ απεικονίζεται, χρήσιμη για την κατασκευή καλυμάτων κεφαλής πολύ συχνά. Άλλη τεχνική είναι η τσόχα, με την οποία κατασκευάζονταν ποικίλα προϊόντα, όπως παπούτσια, καπέλα, αδιάβροχες κάπες, τέντες κτλ. Και τελειώνουμε με τη διακόσμηση. Η διεπιστημονική μελέτη τοπικών δείχνει ότι το τελικό αποτέλεσμα της εμφάνισης των αρχαιοελληνικών υφασμάτων δεν βασιζόταν τόσο λοιπόν στο είδος, στον τύπο της ύφανσης, αλλά αντιθέτως στη λεγόμενη κοσμητική. Πρόκειται λοιπόν για συνδυασμό ευρείας γκάμας διακοσμητικών τεχνικών και ειδικής επεξεργασίας είτε τμήματων είτε ολόκληρων υφασμάτων, με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους. Εδώ έχω συγκεντρώσει ενδεικτικά ορισμένες βασικές τεχνικές κοσμητικής, όπως είναι οι χρωματιστές ρίγες, η επίραπτη διακόσμηση, το κέτημα, τα κρόσια, τα πλυσέ υφάσματα και η βαφή, εν γέννη, το χρώμα. Και περνάμε τώρα στην κοινωνική δομή της κατασκευής των υφασμάτων. Ως τώρα, η επικρατέστερη ιδέα που είχαμε για την κατασκευή υφασμάτων στη κλασική Αθήνα και την αρχαία Ελλάδα, εν γέννη, ήταν η οικιακή παραγωγή. Όλα τα υφάσματα του νοικοκυριού, ενδύματα και χρηστικά υφάσματα, κλινοσκεπάσματα, χαλιά, υφάσματα για τείχους, τέντες κτλ., κατασκευάζονταν από όλες τις γυναίκες του σπιτιού, ελεύθερες και δούλες, ενώ τα νεαρά κορίτσια βοηθούσαν και μάθαναν την τέχνη. Όλα τα μυστικά και οι διαδικασίες της κατασκευής περνούσαν από γενιά σε γενιά, όπως συνέβαινε και με όλες τις τέχνες. Και οι γυναίκες αναλάμβαναν όλα τα τεχνικά στάδια της κατασκευής, από την επιλογή της πρώτης ύλης ως την ολοκλήρωση των ενδυμάτων και των υπολείπων υφασμάτων που ήταν αναγκαία για τη λειτουργία του οίκου. Φαίνεται πως η ενασχόληση με την κατασκευή υφασμάτων απελάμβανε ενός ιδιαίτερου στάτου σε όλη την ελληνική αρχαιότητα, αλλά και στην κλασική Αθήνα συγκεκριμένα, και αποτελούσε κοινωνικό χαρακτηριστικό της αξιοσέβασης της οικοδέσποινης. Δεν είναι τυχαίο που πάρα πολλές γυναίκες ταύτηκαν με τα σύνεργα της εργασίας τους, αδράφτια, αγνήθες ή βελόνες. Στην Αθήνα της κλασικής περίοδου, μάλιστα, όταν γεννιόταν κορίτσι, κρεμούσαν στην εξώπορτα μία τούφα μαλλιού για να ανακοινώσουν το γεγονός. Εδώ βλέπουμε μία σειρά απεικονίσεων στην αγιογραφία με γυναίκες που ασχολούνται με την κατασκευή κλωστής και με την ύφαση στο αργαλιό. Στην πραγματικότητα, η μόνη εικόνα που παραπέμπει πραγματικά σε οικιακό πλαίσιο είναι η πρώτη με το μωρό. Οι άλλες απεικονίζουν εργασίες που γίνονταν και στον οίκο και σε πλαίσιο εργαστηρίου, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι περισσότερες αναφορές στις γραπτές πηγές μιλούν για γυναίκες που ξένουν ή υφαίνουν μαλλί. Αντιθέτως, μόνο μία αναφέρεται σε κλώσιμο λινής κλωστής σε οικιακό περιβάλλον. Και παρέθεση αυτό έρχεται πάλι σε αντίθεση με την αρχαιολογική πραγματικότητα, όπου ανακαλύπτονται κατά κόρον κλινά υφάσματα και πολύ λιγότερο μάλλον. Η διαδικασία της ύφανσης λάμβανε χώρα στα γυναικεία διαμερίσματα, γυναικείων, είτε σε συγκεκριμένο χώρο με την ονομασία ιστεών, κυριολεκτικά δηλαδή, ο χώρος στον οποίο είναι στημένος ο αργαλιός.
Στο χώρο αυτό προφανώς θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες εργασίες όπως το γνέσιμο, το ξάσιμο, το κέντημα και ούτω καθεξής. Αρχαιολογικά, ένας τέτοιος χώρος μπορεί να εντοπιστεί μέσω της ανακάλυψης στο έδαφος οπών, των οπών από τα δοκάρια του αργανιού. Πάντα σε συνδυασμό με ομάδες αγνήθων που είτε είχαν πέσει από τον αργανιό, ήταν αποθηκευμένες. Άλλες εργασίες, όπως η προετοιμασία και η επεξεργασία της πρώτης ύλης, το βάψιμο και η κατασκευή τσόχας, γίνονταν πιθανότατα σε εξωτερικό χώρο, στην αυλή του σπιτιού, δηλαδή, όπως γινόταν και στην ελληνική Ήπαιθρο μέχρι προσφάτως. Τώρα, το πλεώνασμα των υφασμάτων που κατασκευάζονταν σε έναν οίκο μπορούσε να απολυθεί. Κάτι τέτοιο μπορούσε να είναι λύση ανάγκης για φτωχές γυναίκες που είχαν ανάγκη από χρήματα. Στους βατράπους του Αριστοφάνη αναφέρεται μια τέτοια γυναίκα που θέλει να πουλήσει στην αγορά ένα κουβάρι λινής κλωστής που έγνεσε, ενώ σε μια επιγραφή του 4ου αιώνα από την Ελευσίνα αναφέρεται μια γυναίκα που πουλάει τσόχινα καπέλα σε εργάτες. Ωστόσο, τα υφάσματα που προορίζονται για πώληση μπορεί επίσης να κατασκευάζονταν σε πιο οργανωμένα μικρά εργαστήρια που βρίσκονταν στο εσωτερικό του οίκου, πλάι στα υφάσματα που παράγονταν για οικιακή κατανάλωση. Ο Αρίσταρχος είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα αυτού του είδους του εργαστηρίου. Όταν χρειάστηκε να αυξήσει τα έσοδά του, ζήτησε με συμβουλή του Σωκράτη από τις γυναίκες της οικογένειάς του να παράγουν υφάσματα προς πώληση στην αγορά. Οι κατοικίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνταν και ως μέρη πώλησης οικιακών προϊόντων. Ο αριθμός των γυναικών που πωλούσαν τα προϊόντα τους στην αγορά κατά τη κλασική εποχή ενδεχομένως να ήταν σημαντικός, αλλά οι πηγές αναφέρονται κυρίως σε γυναίκες που είχαν έντονη οικονομική ανάγκη. Ο Αισχύνης αναφέρει ένα εργαστήριο στο σπίτι ενός τμάρχου, όπου μία δούλη ειδικευόταν στην κατασκευή των ξακουστών διαφανών αμοργινών υφασμάτων πλάι σε έναν άντρα ποικιλητή, που ειδικευόταν δηλαδή στα διακοσμημένα υφάσματα. Καθώς τα αμοργινά ήταν πολυτελή και ακριβά, τα πουλούσε στην αγορά. Γνωρίζουμε επιπλέον για τα εργαστήρια ενός κόνωνα, για το εργαστήριο ενός κόνωνα σε ένα μικρό σπίτι, Κίσκι, στον Πειραιά, όπου ζούσαν άντρες δούλοι και κατασκεύαζαν χοντρά υφάσματα, σάκους. Αυτά είναι μαρτυρίες για οικιακά εργαστήρια. Γνωρίζουμε όμως από γραπτές μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα πως υπήρχαν και αυτόνομα εργαστήρια. Οι γραπτές πηγές αναφέρονται σε υφαδικά εργαστήρια, βαφεία και κναφεία, τα οποία λειτουργούσαν πιθανότατα και ως σημεία πώλησης των προϊόντων. Στη λογοτεχνία, η ύπαρξη εργαστηρίων υφαδικής μας είναι γνωστή από τον Πλάτωνα. Αναφέρει υφαδικά εργαστήρια στην αγορά των Αθηνών, όπου άνδρες τεχνίτες εργάζονταν υπό την επίβλεψη ενός άρχη και ο καθένας επικεντρωνόταν σε συγκεκριμένο στάδιο της παραγωγής. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά από τα οποία να μπορεί να καθοριστεί αν ένα κτίριο είναι εργαστήριο αντί για οικία, τα κτίρια αναγνωρίζονται μέσω των ευρημάτων που υποδηλώνουν συγκεκριμένες εργαστηριακές δραστηριότητες, όπως αναφέραμε, σε μία αναστροφή, ένας χώρος υφαντικής ή ένα υφαντικό εργαστήριο μπορεί να αναγνωριστεί από τον αριθμό των ομαδοποιημένων αγνήθων, αλλά και από τις οπές που άφηναν στο έδαφος οι ξύλινες κατακόρυφες στο κύ του αργαλιού. Όσο περισσότερα υφαντικά βάρη ανακαλύπτονται in situ, τόσο περισσότεροι αργαλοί θα ήταν εγκατεστημένοι σε έναν συγκεκριμένο χώρο, υποδεικνύοντας εκτεταμένη υφαντική δραστηριότητα και πιθανότατα ένα εργαστήριο. Αυτού του είδους οι ανακαλύψεις είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένες σε αναφορές ανασκαφών στην Ελλάδα,
Η μοναδική περίπτωση στην Αθήνα όπου υποδεικνύεται μια εκτεταμένη υφαντική δραστηριότητα είναι στο κτίριο Ζήτα, στο Κεραμικό, όπου υφαντικά βάρη έχουν ανακαλυφθεί σχεδόν σε κάθε δωμάτιο στο επίπεδο του 5ου και του 4ου αιώνα. Κάτι που οδήγησε τον Αναστοφέα να πιστέψει ότι το κτίριο λειτουργούσε εκτός από ξενώνας και ως υφαντικό εργαστήριο. Η παραγωγή των νηστείων, δηλαδή των πανιών των πλοίων, που απαιτούνταν για το στρατιωτικό και τον εμπορικό στόλο των Αθηνών, καθώς και η παραγωγή σκοινιού για τον εξοπλισμό των πλοίων, μπορεί, δεν είμαστε σίγουροι, να γινόταν σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Τα κείμενα αναφέρουν ιστιογράφους, δηλαδή κατασκευαστές ιστιών και σχοινοποιούς. Ιστιογράφοι γιατί έραβαν μεταξύ τους πολλά στενά υφάσματα για να δημιουργήσουν το τεράστιο ύφασμα που θα έπρεπε να είναι το παρνί του κλίου. Παρόλο που δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για τέτοια εργαστήρια, η αυστηρή συντήρηση του εξοπλισμού του στόλου στον Πειραιά, που μας είναι γνωστή από τους ναυτικούς καταλόγους, υποδεικνύει μια πολύ οργανωμένη παραγωγή, προσανατολισμένη στις τεράστιες ανάγκες για πρώτες ύλες, για ιστεία και για διάφορα είδη σχοινιών. Τμήμα της απαιτούμενης ποσότητας υφάσματος για τα ιστεία μπορεί να εισαγόταν και σε μορφή πρώτης ύλης ή και σε μορφή τελειωμένου υφάσματος, όπως αναφέρει και ο έρμηθος. Οι τεχνίτες που εργάζονταν στην υφαντική παραγωγή πρέπει να είχαν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Οι γραπτές πηγές μας πληροφορούν ότι ο μεγάλος πέπλος των Παναθηναίων σε σχήμα πανιού που προσέφεραν οι Αθηναίοι κάθε 4 χρόνια στην Αθηνά κατασκευαζόταν από άντρες. Ωστόσο, αυτή η εξειδίκευση που οδήγησε σε βελτίωση της ποιότητας σε πολλούς τομείς δεν σήμαινε και απαραίτητα μεγάλη αύξηση της παραγωγής σε ποσοτικό επίπεδο. Τα υφαντικά εργαστήρια που παράλληλα πολλούσαν προϊόντα αναφέρονται πάντα ως μικρά και με πολύ λίγους εργαζομένους. Ωστόσο, θα μπορούσαν να υπάρχουν και μεγαλύτερα εργαστήρια, όπως για παράδειγμα εκείνα που προμήθευαν υφάσματα και σκοινιά στα πλοία. Η βαφή των υφασμάτων, μια πολύ κοινή δραστηριότητα των γυναικών κατά τη κλασική περίοδο. Γραπτές αναφορές υποδεικνύουν ότι γινόταν και από εξειδικευμένους βαφείς. Συγκεκριμένες δραστηριότητες βαφής, όπως η βαφή με πορφύρα, εκτελούνταν συνήθως έξω από την πόλη και σε λόφους για να διασκορπίζει ο άνεμος τις βαριές μυρωδιές, αν και αυτό δεν ήταν πάντα ο κανόνας όπως θα δούμε. Οι γραπτές πηγές της κλασικής περίοδου αναφέρουν ποικιλία όρων που σχετίζονται με την ενασχόληση με την κατασκευή υφασμάτων και ανάμεσά τους βρίσκουμε όρους που σχετίζονται με βαφές, συγκεκριμένα όρους για επαγγελματίες όπως ο βαφέρς, βάφτρια, φαρμακοτρίδης, για εργαστήρια φαρμακών και για τη βαφή με πορφύρα, πορφυρεύς, πορφυροβάφος, πορφυροβαφική τέχνη και αλουργοπόλεις. Οι εξειδικευμένοι όροι που αφορούν στους βαφείς θα πρέπει πάντοτε να ερμηνεύονται τελώς κυριολεκτικά. Οι μικροί έμποροι βαφείς στην αγορά των Αθηνών πιθανότητα ήταν και οι ίδιοι βαφείς. Παρά την πληθώρα των φυσικών μέσων για βαφή των υφασμάτων, ήταν παντού, και το γεγονός ότι η βαφή αποτελούσε μια κοινή οικιακή δραστηριότητα, υπήρχαν πράγματι ορισμένες βαφές που ήταν και δύσκολο να αποκτηθούν, όπως η βαφή με πορφύρα ή το ριζάρι, αλλά και απαιτούσαν ειδικές τεχνικές δεξιότητες. Έτσι, οι βαφείς πράγματι παρήχαν σπάνιες και πλούσιες βαφές και πουλούσαν επίσης βαμμένα υφάσματα σε πλούσια πελατή. Τα εργαστήρια βαφής μπορούν να αναγνωριστούν σε αρχαιολογικές ανασκαφές,
μέσω συγκεκριμένων ευρημάτων που υποδεικνύουν ένα πρωταρχικό περιβάλλον δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αφή. Μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν δεξαμενές και δοχεία βαφής, αγωγούς μεταξύ των δεξαμενών και των δοχείων και ίχνη χρωμάτων υποδεικνύουν την πιθανή χρήση ενός χώρου ως εργαστήριο βαφής. Επιπλέον, πολλά εργαλεία όπως γουδιά και γουδοχέρια θα χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία των πρώτων υλών. Ωστόσο, επειδή οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την βαφή είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνταν για το πλύσιμο ή την επεξεργασία των τελειωμένων υφασμάτων, είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τέτοιους χώρους και τα ίχνη χρωμάτων σε εργαλεία ή εγκαταστάσεις αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για το ότι ένας χώρος φιλοξενούσε βαφικές δραστηριότητες. Το 1998, οι ανασκαφές για την κατασκευή του χώρου στάθμευσης στη Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα, οδήγησαν στον εντοπισμό καταλήπων λιθοτυχίας που ανήκουν στον ύστερο 5ο αιώνα π.Χ. Ο χώρος βρίσκεται εκτός των τείχων, προς τα ανατολικά της πόλης, κοντά στο δρόμο που ξεκινά από την πύλη του Διοχάρους, κοντά επίσης στο κεντρικό υδραγωγείο, τον Ιριδανό, και σε ένα κλασικό νεκροταφείο. Η φύση ορισμένων χαρακτηριστικών, όπως λεκάνες και αγωγή και τα ίχνη χρώματος, κόκκινη σκόνη σε κύπελλο και σβόλη μπλε χρώματος, οδήγησαν στην υπόθεση ότι ο χώρος φιλοξενούσε βαφικές δραστηριότητες ή και κναφείο, θα το δούμε μετά, όπου γινόταν η επεξεργασία των τελειωμένων υφασμάτων. Άλλες καταστάσεις που παρουσιάζουν λεκάνες και αγωγούς έχουν εντοπιστεί στην Αττική, αλλά δεν είναι σαφές ποιες ακριβώς δραστηριότητες φιλοξενούσαν. Οι γραπτές πηγές, λοιπόν, μας πληροφορούν ότι υπήρχαν ειδικοί τεχνίτες, οι κναφείς, οι οποίοι ασχολούνταν με το φινίρισμα των υφασμάτων και συχνά πουλούσαν και μεταχειρισμένα ενδύματα. Οι κναφείς επιδίδονταν σε πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων. Ειδικά τα μάλινα υφάσματα χρειάζονταν περαιτέρω επεξεργασία για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν, όπως γινόταν και μέχρι προσφάτως στις λεγόμενες νεροτριβές. Κάποιες από τις εργασίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν και σε οικιακό περιβάλλον, αλλά κλασικές πηγές αναφέρουν επαγγελματίες κναφείς και τα εργαστήριά τους, τα κναφεία. Ενδεικτικά, οι κναφείς έπλαιναν τα υφάσματα για να φύγουν οι λιπαρές ουσίες. Τα χτυπούσαν με ραβδιά και τα πατούσαν με τα πόδια για να μαλακώσουν και να σφίξουν ίνες. Ύστερα τα στέγνωναν και μπορούσε να ακολουθήσει μία σειρά από περαιτέρω επεξεργασίες, όπως το τρίψιμο με άργυρο για να απορροφηθεί ό,τι λιπαρή ουσία είχε απομείνει. Όταν πια είχαν στεγνώσει, τα βούρτσιζαν για να σηκώσουν το πέλος, χρησιμοποιώντας ακαθόδη φυτά ή δέρμα από σκατζόχυρο. Ανάμεσα στις ασχολίες των κναφέων ήταν και το πλυσάρισμα των ενδυμάτων, η δημιουργία δηλαδή μόνιμων πιετών που έμεναν στη θέση τους από το ένα πλύσμα στο άλλο. Πλυσέ υφάσματα υπήρχαν στη γειτονική Αίγυπτο, τουλάχιστον από το 3000 π.Χ., οπότε και χρονολογείται το πουκάμισο που έχει ανακαλυφθεί στο Ταρκάν. Τα κείμενα αναφέρουν την ύπαρξη ειδικής πρέσας, του λεγόμενου ύπου, με ένα π. Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την τεχνική διαδικασία. Το πιθανότερο είναι να δένονταν τα υφάσματα, να βρέχονταν πρώτα, να σχηματίζονταν οι πιέτες στο επιθυμητό πλάτος και σχήμα, και να δένονταν στις άκρες του υφάσματος. Το ύφασμα τότε τοποθετούνταν στην πρέσα για να πιεστεί και με το βάρος και την υγρασία να γίνουν μόνιμες οι πιέτες. Μία ανάλογη πρέσα απεικονίζεται σε τοιχογραφία σε εργαστήριο κναφέων στην Πομπηία και μία άλλη ανακαλύφθηκε στο γειτονικό Χερκουλάνη. Συνήθως αναμένεται να βρεθούν εγκαταστάσεις κναφείων και βαφείων κοντά σε νερό και εκτός των πολυσύχναστων περιοχών
λόγω πάλι των έντονων οσμών των προϊόντων που χρησιμοποιούνταν για το μούλιασμα, το πλύσιμο και το ξάσπρισμα των υφασμάτων, όπως ανθρώπινα ούρα. Πολλών. Ωστόσο, αυτό δεν ίσχυε πάντοτε, καθώς δύο εργαστήρια αναφέρονταν στις πηγές και ένα τρίτο ανακαλύφθηκε εκτός της πόλεως. Εντός της πόλεως. Ένα κταφείο, λοιπόν, αναφέρεται στο βορειοδυτικό τμήμα της αγοράς των Αθηνών και ένα δεύτερο μεταξύ της αγοράς και του Δήμου της Μελίτης. Ένα τρίτο βρισκόταν νότια της Ακρόπολης κατά τον 3ο αιώνα και τα ίχνη του ανακαλύφθηκαν κατά την κατασκευή του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Οι εγκαταστάσεις κοντά στην πύλη του Διοχάρους που αναφέραμε προηγουμένως για τα βαφεία, μπορεί επίσης να είχαν φιλοξενήσει και με δραστηριότητες κναφή. Χαρακτηριστικές εγκαταστάσεις ενός κναφίου είναι τα δοχεία για το μούλιασμα των υφασμάτων, που ήταν πιθανώς μεγαλύτερα από αυτά που χρησιμοποιούνταν σε βαφεία, ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για έναν άνθρωπο να μπει μέσα και να πατήσει τα υφάσματα με τα πόδια. Η εργασία φινιρίσματος των κναφέων, δηλαδή το πλύσιμο, το χτύπημα, το ξάσιμο, είναι τεχνικά παρόμοιες με αυτές που λαμβάνουν χώρα κατά την προετοιμασία των πρώτων υλών για το γνέσιμο. Το στάδιο αυτό του φινιρίσματος προετοιμάζει τα υφάσματα για χρήση, διεξάγεται έξω από το νοικοκυριό από επαγγελματίες και εισάγει τα υφάσματα στον κόσμο των ανταλλαγών και του εμπορίου. Όπως είπαμε, οι γραπτές πηγές αναφέρουν έναν μεγάλο αριθμό όρων που σχετίζονται με την εξειδίκευση στην κατασκευή και τις ανταλλαγές υφασμάτων. Στις λίστες απελευθέρωσης δούλων των Αθηνών αναφέρεται ένας μεγάλος αριθμός γυναικών ως θαλασσιουργοί που ασχολούνται με την παραγωγή υφασμάτων. Παρόλη τη μεγάλη έρευνα, δεν είναι ακόμα σαφές με τι ακριβώς ασχολούνταν. Ακριβώς, δηλαδή αν ήταν κάποιο συγκεκριμένο στάδιο, όλα μαζί, αν είναι γενικό όρο, αν είναι ειδικό. Ούτε ποιο είναι ακριβώς το στάτους, αν ήταν όλες δούλες, απελευθερωμένες, ελεύθερες γυναίκες και ούτω καθεξής. Αναφέρονται επίσης και άντρες ως τεχνίτες που ειδικεύονταν σε συγκεκριμένα στάδια της παραγωγής. Παρόλο που η φύση και ο βαθμός αυτής της εξειδίκευσης παραμένει ασαφής. Παράλληλα, ο ίδιος ο όρος εξειδίκευση είναι προβληματικός. Θα ήταν δυνατόν ενδεχομένως να θεωρηθεί ως ένδειξη συνεργασίας μιας ομάδας τεχνητών, καθένας από τους οποίους τελούσε μια συγκεκριμένη εργασία, αλλά όχι απαραίτητα απόδειξη ότι οι τεχνίτες αυτοί εκτελούσαν πάντοτε αυτή τη συγκεκριμένη εργασία και μόνο. Οι επαγγελματικές κατηγορίες που μαρτυρούνται στις κλασικές πηγές μπορούν να διακριθούν σε όρους που αναφέρονται σε κατασκευαστές, επαγγέλματα, εμπόρους και εργαστήρια και μέρη πώλησης. Παρόλο που αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη ατόμων που χαρακτηρίζονται ως εξειδικευμένοι τεχνίτες, πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποια επιφυλακτικότητα, καθώς ορισμένες απλές εργασίες εκτελούνταν πιθανότατα από διαφορετικούς εργάτες. Με άλλα λόγια, κάποιος που αναφέρεται ως ξάντης θα μπορούσε εκτός από αυτό να ασχολείται και με άλλα στάδια της προετοιμασίας και της επεξεργασίας της πρώτης ύλης ή ακόμα και με το γνέσιμο. Ταυτόχρονα, ορισμένες εργασίες ή τεχνικές απαιτούσαν συγκεκριμένες δεξιότητες και θα πρέπει να εκτελούνταν από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνίτες, όπως η κατασκευή των αμοργινών υφασμάτων ή η δημιουργία περίπλοκων υφαντών μοτίβων ή η βαφή με πορφύρι. Ως προς τους εμπόρους αναφέρονται αρκετοί μικροπολιτές εργαλείων, βαφών, αλλά και έτοιμων ενδυμάτων. Αν και ως προσφάτως, όπως είδαμε, η ιδέα που είχαμε για την κατασκευή υφασμάτων στην αρχαία Ελλάδα ήταν βασισμένη κατά κύριο λόγο στην οικοδέσποινα και τις γυναίκες του οίκου, βλέπουμε πως ανάμεσα στους όρους τους σχετικούς με τα επαγγέλματα του υφάσματος συναντούμε πολλούς άντρες και σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
από το βοσκό, αυτούς που εργάζονται στο στάδιο της επεξεργασίας της πρωτοσύλης, όπως ο Ξάντης, τον υφαντή, τον ποικιλτή, αυτό που δημιουργεί δηλαδή διακοσμημένα υφάσματα, τον βαφέα και μέχρι τον κναφέα, αυτόν που ασχολείται με το φινίρισμα των ολοκληρωμένων πια υφασμάτων. Οι πολιτές έμποροι αναφέρονται πάλι ως άνδρες. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι άνδρες είναι και αυτοί που εργάζονται στην κατασκευή και τη διακίνηση όλων των υφασμάτων και σκηνιών που ήταν απαραίτητα για τον εξοπλισμό των πλοίων. Στον κατεξοχήν ανδρικό δηλαδή πλαίσιο που είναι τα ναυτικά πράγματα, οι άνδρες αναλαμβάνουν τα ηνία και στην κατασκευή των υφασμάτων. Τα κείμενα αναφέρουν τις γυναίκες ως εργαζόμενες σε συγκεκριμένα στάδια της παραγωγής, ακέστρια, ράφτρια δηλαδή, χερνίτης, αυτή που γνέθει με το χέρι, και λινουργός, αυτή που δουλεύει το λινάρι. Αν και αυτό δεν σημαίνει ότι εκτελούσαν μόνο αυτές τις συγκεκριμένες εργασίες. Η σκηνή των εμπορικών συναλλαγών εκτός του οικιακού πλαισίου, ήταν στην κλασική περίοδο η αγορά. Ένας μόνιμος, σαφώς οριοθετημένος χώρος στο κέντρο της πόλεως. Η αγορά της κλασικής πόλεως ήταν ο χώρος επικοινωνίας και ανταλλαγών με μια γενική έννοια. Ένας χώρος που επέτρεπε την συνάθρηση ανθρώπων εκτός αυστηρού πολιτικού πλαισίου και κατ' επέκταση ενθάρρυνε την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και παντός είδους συναλλαγών. Ήταν επίσης η αγορά με τη συγκεκριμένη και τεχνική έννοια της αγοράς, τόπος ανάπτυξης του επιχειρήν, των εμπόρων και των δημιουργών. Αυτή την έννοια ήταν επίσης ο χώρος των υφαντουργών ή των εμπόρων υφασμάτων, οι οποίοι και ικανοποιούσαν, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, την τρίτη από τις βασικές υλικές ανάγκες της πόλεως, αυτής της αισθήτως και των τιούτων. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τα ενδύματα και τα υφάσματα. Καθώς όμως η Αθήνα περιλάμβανε εκτός από το κέντρο της πόλεως και το σύνολο της Αττικής, υπήρχαν αρκετές αγορές για να διαλέξει κανείς. Πράγματι, εκτός από την αγορά των Αθηνών, έχουν ανακαλυφθεί αγορές και σε άλλους δήμους της Αττικής, όπως στο Δήμο του Μυρινούντα, στο Δήμο της Αρχίας, της Σόης, της Θηρίας, του Σουνίου, του Θωρικού. Συγκεκριμένοι αξιωματούχοι ήταν υπεύθυνοι για την τάξη των συναλλαγών που λάμβαναν χώρα στην αγορά. Ένα κείμενο του 4ου αιώνα από τις Ερυθρές της Ιωνίας μας πληροφορεί για την ύπαρξη κανονισμών σχετικά με την πώληση μαλλιού, που ήταν ένα πολύ σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της πόλεως. Οι απάτες των εμπόρων ήταν σαφώς το πρώτο πράγμα που έπρεπε να προσέξουν και να αντιμετωπίσουν οι αξιωματούχοι αυτοί. Ο Αριστοτέλης αναφέρει πολιτές Πορφύρας, αλουργοπόλε, που προσπαθούσαν να κλέψουν στο ζύγι για να πουλήσουν ένα βαρύτερο και συνεπώς ακριβότερο προϊόν. Παρομοίως, ο Αριστοφάνης αναφέρεται σε πολιτές μαλλιού στην αγορά που πουλούσαν βρεγμένο μαλλί, το οποίο λοιπόν επειδή ήταν βαρύτερο ήταν ακριβότερο. Κατά την κλασική περίοδο, τα υφάσματα και τα καταστήματα και οι πάγοι στην αγορά πουλούσαν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που σχετίζονται με τα υφάσματα. Μπορούσε κανείς να αγοράσει πρωτοσίες, όπως ακατέργαστο μαλλί, για να το επεξεργαστεί, να το υφάνει στο σπίτι, στο εργαστήρι, καθώς και νήματα διαφορετικής ποιότητας, αλλά και διάφορα έτοιμα υφάσματα και ενδύματα. Ο Θεόκριτος αναφέρει μια σκηνή όπου η Γοργό παραπονείται για την κακή ποιότητα του μαλλιού που της αγόρασε ο άντρας της από την αγορά. Η αγορά των Αθηνών, μία από τις μεγαλύτερες αγορές, ήταν χωρισμένη σε διάφορα τμήματα, το καθένα εξειδικευμένο σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως ο κεραμικός, η ματιόπολης, η σπυρόπολης και η γυναικείος αγορά. Υπήρχε, όπως φαίνεται, μία αγορά ενδυμάτων, που λεγόταν η ματιόπολης αγορά, όπου μπορούσε κανείς να αγοράσει
διάφορα είδη έτοιμων ενδυμάτων, ενώ σε ένα άλλο τμήμα, στη λεγόμενη σπυρόπολη αγορά, ήταν διαθέσιμα σκοινιά χαμηλής ποιότητας υφάσματα και πιθανότατα και πανιά για πλοία. Σύμφωνα με το Θεόφραστο, υπήρχε επίσης μία λεγόμενη γυναικείος αγορά, στην οποία έπρεπε κανείς προϊόντα προορισμένα για γυναίκες, όπως κοσμήματα ή αρωματικά έλαια, προϊόντα κατασκευασμένα από γυναίκες, όπως υφάσματα, και πιθανότατα και γυναίκες δούλες. Θρησκευτικές εορτές και αθλητικοί αγώνες αποτελούσαν επίσης τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας. Οι αθλητές και οι θεατές έπρεπε να τραφούν, να ψυχαγωγηθούν, να βρουν τα απαραίτητα για τελετουργικές θυσίες, καθιστώντας τέτοιες εορτές και αγώνες την ιδανική ευκαιρία για την οργάνωση προσωρινών αγορών, όπως τα δικά μας πανηγύρια στις εορτές των Αγίων. Στις γραπτές πηγές αναφέρονται διάφοροι έμποροι που σχετίζονται με τα υφάσματα. Τα κείμενα αναφέρουν άντρες ως πολιτές παντός είδους προϊόντος, όπως πρόβατα, ακατέργαστο μαλλί, στουπί, βελόνες, πορφυρή βαφή, διαφόρων ειδών ενδύματα, έτσι, και ο κναφές πουλάει και αυτός ενδύματα. Παράλληλα, αναφέρουν γυναίκες να πουλούν σόχινα καπέλα, πολυτελή αμορφινά υφάσματα, κορδέλες και λινή κλωστή στην αγορά. Βεβαίως, οι έμποροι αυτοί πιθανότατα να μην εξειδικεύονταν μόνο στα προϊόντα αυτά. Σήμερα μπορεί να ήταν βελονοπόλεις. Αύριο μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Θα υπήρχαν εξειδικευμένοι έμποροι που πολλούσαν συγκεκριμένα είδη, έτσι όπως για παράδειγμα οι πολιτές πορφυρής βαφής, ενώ κάποιοι άλλοι ενδεχομένως πουλούσαν μια ποικιλία διαφορετικών ειδών. Η κατασκευή υφασμάτων ήταν πάντα συνδεδεμένη με τις γυναίκες και το οικιακό περιβάλλον. Και στην αρχαία Ελλάδα, η Αθηνά ήταν αυτή που δίδαξε την τέχνη της υφαντικής στις γυναίκες, καθιστώντας τις κατά αυτόν τον τρόπο φορείς πολιτισμού. Κατά την κλασική περίοδο, οι γυναίκες συνέχισαν να είναι υπεύθυνες για την οικιακή παραγωγή υφασμάτων, αλλά αναφέρονται επίσης άντρες τεχνίτες και έμποροι στον τομέα του υφάσματος. Αναφορές εξειδικεύσεις σχετικές με τα υφάσματα στη κλασική λογοτεχνία και στις επιγραφές μαρτυρούν έντονη δραστηριότητα στον τομέα της υφαντουργίας και της παραγωγής υφασμάτων εν γέννη. Στα υφαντικά εργαστήρια, τα βαφεία και τα κναφεία, άνδρες και γυναίκες, συνήθως δούλοι και μέτικοι, εργάζονταν σε συγκεκριμένα στάδια της παραγωγής. Οι πηγές μας υποδεικνύουν τη συνύπαρξη της παραγωγής για οικιακή κατανάλωση με παραγωγή που είχε ως στόχο την πόλη και το εμπόριο. Ωστόσο, οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των δύο τομέων είναι θολές και δεν μας επιτρέπουν ακόμα να σχηματίσουμε μία σαφή εικόνα της κοινωνικής δομής στο τομέα της κατασκευής των υφασμάτων στην κλασική Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ.